Μελετώντας το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, αντιλαμβάνεται κανείς ότι πρόκειται για τη συνέχιση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Για παράδειγμα, ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, τα επαγγελματικά ταμεία, όπως και η διαχείριση των αποθεματικών των ταμείων, δεν είναι καινούρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτα με τον νόμο Κατρούγκαλο και αργότερα η Νέα Δημοκρατία με τον νόμο Βρούτσι εισήγαγε την νοητή κεφαλαιοποίηση στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων από 1η-1η του 2014. Η δυνατότητα ίδρυσης επαγγελματικών ταμείων στην Ελλάδα δόθηκε με τον νόμο ΡΕΠΑ το 2002 και το 2012 με τον νόμο Κουντρουμάνη ιδρύθηκαν τα 4 πρώτα επαγγελματικά ταμεία. Έτσι για το ιστορικό της υπόθεσης. Το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης δεν έχει να κάνει με την κοινωνική ασφάλιση, λέμε εμείς, αλλά με χρηματοπιστωτικό φορέα, ο οποίος θα συντελεί στην ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονομίας. Επιδιώκεται να δημιουργήσετε μια καινούργια γενιά εργαζομένων, όπου η ασφάλιση για εκείνους δεν θα σημαίνει προστασία, αλληλεγγύη των γενναίων, πρόνοια, υγεία, σύνταξη, αλλά τζόγος, ρίσκο, ανταποδοτικότητα, κεφαλαιοποίηση και ατομικός κουμπαράς. Στόχος σας είναι η σταδιακή απαλλαγή του κράτους από το κόστος της κοινωνικής ασφάλισης και η μετατροπή της σε ατομική υπόθεση. Παράλληλα, θέλετε να αποτελέσουν οι εισφορές των ασφαλισμένων ένα επενδυτικό κομπόδεμα, δισευρώ, στον τζόγο ασφαλιστικών εταιριών και επενδυτικών ταμείων. Η επικουρική σύνταξη σταματά να είναι εγγυημένη παροχή και μετατρέπεται σε επένδυση, ιδέα ασφαλισμένη με ατομική τους ευθύνη σε επενδυτές. Οι συντάξεις με ρίσματα του ΤΕΚΑ, του καινούριου οργανισμού που επιδιώκετε να φτιάξετε, θα υπολογίζονται με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, που όπως ανέφερα παραπάνω δεν είναι καινούριο. Νόμος Κουντρουμάνη Κατρούγκαλου, 4387 του 2016, με βάση τον πίνακα θνησιμότητας και το προεξοφλητικό επιτόκιο. Δηλαδή, θα δημιουργείται ένας ατομικός λογαριασμός από τις εισφορές όλου του ασφαλιστικού βίου. Τα συσσωρευμένα αυτά ποσά θα επενδύονται με βάση το επενδυτικό προφίλ του ασφαλισμένου, είτε από την Επενδυτική Επιτροπή, είτε από τον ίδιο το ασφαλισμένο με δική του βέβαια ευθύνη, και έτσι θα προκύπτει η σύνταξη μέρισμα που, όπως έχουμε υπολογίσει, θα αντιστοιχεί σε μερικές δεκάδες ευρώ. Με το νομοσχέδιο ιδιωτικοποίησης επικουρικής, στο στόχαστρο μπαίνουν οι νέοι. Αυτοί θα πληρώνουν για μια ζωή εισφορές χωρίς καμία εγγύηση ότι μετά από 40 χρόνια θα λάβουν την προστασία που θα έχουν ανάγκη. Είναι τουλάχιστον ηρωνικό και προκλητικό από την πλευρά της κυβέρνησης να μιλάτε για φιλικές ρυθμίσεις για τη νέα γενιά και να αναφέρεστε σε αποταμιεύσεις όταν έχουμε μισθούς πείνας των 300 και 400 ευρώ, ελαστικές μορφές εργασίας, ανεργία και απλήρωτη εργασία. Λέτε ψέματα όταν ισχυρίζεστε ότι η δημιουργία του νέου ταμείου θα διασφαλίσει ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης για τους συνταξιούχους, όταν γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι σε ισχύ η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, που ουσιαστικά είναι ένας διαρκής μηχανισμός μείωσης των επικουρικών συντάξεων. Τα τελευταία χρόνια ζούμε αλλεπάλληλες κρίσεις της καπιταλιστικής οικονομίας. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα πλαίσια της αβεβαιότητας, πώς εγγυάστε στους νέους ασφαλισμένους για το τι θα συμβεί μετά από 40 χρόνια? Φανταστείτε αν αυτό που θα συμβεί μετά από 40 χρόνια στους συνταξιούχους που θα έχουμε με τη δημιουργία του καινούριου ασφαλιστικού φορέα, αυτό λοιπόν να συνέβαινε τα χρόνια της κρίσης τα προηγούμενα χρόνια. Φανταστείτε λοιπόν τι συντάξεις θα έπαιρναν οι συνταξιούχοι αυτοί. Επίσης, σε σοβαρό κίνδυνο θα είναι οι ασφαλισμένοι και στην περίπτωση αναπηρίας και μόνιμης βλάβης, καθώς η επικουρική σύνταξη που προβλέπεται να πάρουν από το καινούριο ταμείο δεν ξεπερνά τις μερικές δεκάδες ευρώ. Παράλληλα, όμως, δημιουργείται κενό στον τρόπο πληρωμής των ίδιων αλλά και των μελλοντικών συνταξιούχων με το παλιό σύστημα, όλοι εμείς δηλαδή που είμαστε πάνω από 35, αφού δεν θα υπάρχει εισρωή εισφορών των νέων ασφαλισμένων που στο μεγαλύτερο βαθμό χρηματοδοτούν τις συντάξεις με πραγματικό κίνδυνο αδυναμίας καταβολής των συντάξεων. Άλλωστε, το χρηματοδοτικό κενό που θα προκύψει για να επιτευχθεί ο στόχος της ιδιωτικοποίησης εκτιμάται από 48 έως 78 δις ευρώ, που ακόμα και αν καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό θα επιβαρύνει τους εργαζόμενους και συνταξιούχους. Το κενό που θα δημιουργηθεί, παρόλα όσα ψελίζει η κυβέρνηση, θα καταλήξει στη μείωση των επικουρικών συντάξεων, ακόμα και στην οριστική κατάργησή τους. Είναι απαράδεκτο να λέτε ότι διασφαλίζονται οι σημερινές συντάξεις, που είναι συντάξεις πείνας, που χιλιάδες συνταξιούχοι ζουν κυριολεκτικά με ψίχουλα. Δεν μπορεί λοιπόν να λέμε ότι διασφαλίζεται αυτό το επίπεδο συντάξεων για το επόμενο χρονικό διάστημα. Η όλη διαδικασία ιδιωτικοποίησης επικουρικής ασφάλισης φέρνει στο σήμερα
ό,τι έγινε με τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 50 και εφεξής, όταν τα συσσωρευμένα κεφάλαια των ταμείων δόθηκαν για την ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού με αγορά ομολόγων, μετοχών κτλ., με αποτέλεσμα την καταλήστευσή τους. Η ασφάλιση, τόσο η κύρια όσο και η επικουρική, μετατρέπονται σε στοίχημα. Μπαίνει σε χρηματιστηριακές λοταρίες και χάνεται συνολικά ο κοινωνικός της χαρακτήρας. Η αύξηση λίγο. Του πλούτου που παράγουν οι εργαζόμενοι, η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας τον 21ο αιώνα έχουν δημιουργήσει τη βάση για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών για πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, υγεία, πρόνοια, αξιοπρεπείς συντάξεις και μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Δεν θα επιτρέψουμε να θυσιάσετε τους κόπους και τον ιδρώτα των εργαζομένων στο βωμό του κέρδους. Η κοινωνική ασφάλιση είναι δικαίωμα και δεν τη χαρίζουμε σε κανένα. Ευχαριστώ.